Γεωργιάδη. Είναι εδώ. Το κινητό, τουιτάρετε. Καλημέρα. Κατά τον προσφύγει σας τρόπο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζή. Είναι κακό και να τουιτάρουμε. Όχι, αλλά σας ψάχναμε γιατί ήταν για νωρίτερα να σας έχουμε εδώ. Είχαμε και τον κύριο Χριστίδη, νέος άνθρωπος. Ήμουν ομιλητής σε ένα συνέδριο στο Hilton για τις επενδύσεις με πάρα πολλούς και σημαντικούς επενδυτές. Ναι. Και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα τα πούμε για τις επενδύσεις, γιατί ακούω, αλλά δεν βλέπω, ξέρετε, τη γανίτα. Πρέπει να δούμε και στο πιάτο. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Ένα μόνο λεπτό. Τι γανίτες έρχονται. Θα μας τα πείτε σε ένα ίσως λεπτό. Δεν είστε επαρκώς ενημερωμένος. Εντάξει, μπορεί να έχω χάσει επεισόδια. Θα μας τα πείτε εσείς. Λοιπόν, έχουμε κάποιο επεισόδιο, επειδή είπα επεισόδια με μια διαδήλωση. Απλώς αν μου επιτρέπετε να πω μόνο στον κύριο Χριστίδη. Ναι, ορίστε. Ότι κατά τη γνώμη μου, και όπως είναι και πάρα πολύ συμπαθής, αδικείται το Κινάλ εάν βγάζει μια γκρίνια για το οτιδήποτε. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ ήταν πολύ σημαντική συμφωνία, με συγκεκριμένες εγγυήσεις. Το αντίθετο από ό,τι ακούστηκε. Με θυμίζω ότι μέσα στη συμφωνία περιλαμβάνεται η μόνιμη παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Αμερικανικής αεροπορίας από τη Λάρισα στο Αιγαίο. Αυτό που ήταν έκτακτο γίνεται για πάντα. Άρα το Αιγαίο επιτηρείται πια από την Αμερικανική αεροπορία. Επεκτείνεται η βάση της Σούδας και γίνονται περισσότερα έργα υποδομής εκεί, ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα και περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στην Κρήτη. Και έγινε πολύ σημαντική συμφωνία για την Αλεξανδρούπολη. Αν έχουμε την κυρία Κολομπού, όχι κύριε Χριστίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Δεν θα κάνουμε και αμυντικά αυτή, την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Άρα δεν ήταν μια γενικού τύπου συμφωνία. Είπε την άποψή του, είπατε τη δική σας να κρίνει ο κόσμος. Με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Κύριε Γεωργιάδη, πάντως, είναι αυτά τα οποία ζήτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, λέω. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που πήραν. Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν να επιτηρούν το Αιγαίο. Όχι, εμείς το ζητήσαμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε στη Μαρία την Κολοβού, γιατί έχουμε μια επεισοδιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Έλα, Μαρία. Αρκετά δυναμική, παιδιά, σε υποκατάστημα τραπέζης εδώ στην Όθωνος. Άλλος ένας πληστηριασμός. Είναι για να υποδείξουν πληστηριασμό. Καλά. Προσπαθούν να σηκώσουν, όπως βλέπετε και στα πλάνα μας, να σηκώσουν τα ρολά, τα προστατευτικά ρολά της τραπέζης. Θέλαν επιδίωκα να σταματήσει ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Ένας αγρότης 50 ετών είδε, όπως λέει, ξαφνικά να βγαίνει το σπίτι του σε πληστηριασμό, ενώ η τράπεζα του είχε ζητήσει προκαταβολικά 40.000 ευρώ. Οι ίδιοι αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό είναι δικό του θέμα. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, σε δύο λεπτά θα είμαστε κοντά σας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αφού μιλήσατε για επενδύσεις. Αντιλαμβάνεστε την αξία των διαφημίσεων. Συνέχεια στην εκπομπή μας πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Χτες είχατε τη συζήτηση στη Βουλή, κύριε Γεωργιάδη, για την Νοβάρτης. Μια υπόθεση που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη για πάρα πολύ καιρό. Είχατε τη συζήτηση για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, τον πρώην υπουργό. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς εάν από αυτή τη συζήτηση βγήκε ένα συμπέρασμα. Πολιτικό συμπέρασμα. Δηλαδή, υπάρχει σκάνδαλο, κύριε Γεωργιάδη, ή δεν υπάρχει σκάνδαλο, Νοβάρτης? Άλτο. Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή έγινε για το αν θα έπρεπε να συσταθεί ή όχι προκατακτική επιτροπή για τις καταγγελίες τριών εισαγγελέων κατά του κύριου Παγγελόπουλου. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως πολύ λανθασμένα καταψήφισε. Και το μόνο του επιχείρημα ήταν το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μα χθες δεν συζητάγαμε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Χθες συζητάγαμε αν οι καταγγελίες των εισαγγελέων κατά του κυρίου Παγγελόπουλου έπρεπε να διερευνηθούν ή όχι. Όσοι ψήφισαν όχι, όπως όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ουσία τι είπανε? Ότι θέλουμε να μην διερευνηθούν οι καταγγελίες των εισαγγελέων, καθώς η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει δικαιοδοσία να τις ελέγξει, εφόσον αναφέρονται σε πρώην υπουργό. Άρα ο μόνος που έχει δικαιοδοσία να τις ελέγξει είναι η Βουλή. Κατά συνέπεια, χθες όσοι ψήφισαν όχι, ψήφισαν συγκάλυψη, κουκούλωμα των καταγγελιών των εισαγγελέων. Δεν ψηφίσαμε χθες για το είναι αθώος ή ένοχος ο κ. Παγγελόπουλος. Ο κ. Παγγελόπουλος είναι αθώος, γιατί όλοι στη Δύση είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Ψηφίσαμε αν πρέπει να διερευνηθούν αυτές οι συγκεκριμένες καταγγελίες ή όχι. Κατά τη γνώμη μας, προφανώς και έπρεπε και πρέπει να διερευνηθούν. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό. Ωραία. Όλα τα υπόλοιπα για το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν αφορούσαν τη θεσινή συζήτηση. Ναι, όμως έγινε η συζήτηση.
Όχι, δεν έγινε. Προσπαθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει. Δεν έγινε ζήτηση για την Οβάρτη. Έλεγε μόνο αυτά. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή. Συζήτηση για το σκάνδαλο Νοβάρτη, ενώ για το θέμα τη υπερτιμολογήσεω των φαρμάκων. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Εγώ ως πρώην Υπουργός Υγείας έχω άποψη για αυτό το θέμα. Ναι, έχω την έχετε διατυπώσει. Αν δεν σα πω τη γνώμη, πολύ ευχαρίστω. Ναι. Πιστεύετε, επειδή ακόμα το δικό σας θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει υπό την έννοια ότι δεν πήγε στο αρχείο ακόμα, τι πιστεύετε? Και αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένας νόμος του ελληνικού κράτους που λέει ότι ο εισαγγελέας που κάνει προκαταρκτική έρευνα, όταν ερευνά πολιτικά πρόσωπα, πρέπει να αποφαίνεται εντός 6 μηνών. Εμένα με έχουν ήδη στη σέντρα σχεδόν 2 χρόνια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει περίπτωση ένας εισαγγελέας να ζητήσει μια εύλογη παράταση. Να γίνουν οι 6 μήνες το διπλάσιο. Ένας χρόνος. Το καταλαβαίνω. Να γίνουν οι 6 μήνες το τετραπλάσιο είναι λίγο προβληματικό, δεν το καταλαβαίνετε. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κύριε. Προκαταρκτική έρευνα είναι, έτσι. Πάντως, δεν καταδικάζει. Δεν μου δώσατε μια απάντηση. Προκαταρκτική έρευνα. Υπάρχει... Δηλαδή, αν δεν μπορεί να αποφασίσει η δικαιοσύνη σε 2 χρόνια σε προκαταρκτικό επίπεδο, δεν πάμε καλά ως χώρα. Ναι, εντάξει. Αποφασίζει, αυτό είναι ένα ζήτημα και αφορά όλους τους Έλληνες, δεν αφορά μόνο εσάς. Ναι. Γιατί είναι χιλιάδες Έλληνες. Ναι, αλλά στα πολιτικά πρόσωπα υπάρχει ειδικό νόμο. Στα πολιτικά πρόσωπα, κύριε Χατζή, υπάρχει ειδικό νόμο και ο λόγος που υπάρχει είναι πάρα πολύ απλός. Πάντως δεν μου απαντήσατε, υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, κύριε... Υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, ναι ή όχι, κύριε Γεωργιάδη? Εμένα ρωτάτε? Ναι, εσάς. Τη γνώμη μου? Ναι, ναι. Για να σας πω εγώ ότι υπάρχει σκάνδαλο, πρέπει να υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Εγώ μέχρι σήμερα η μόνη απόφαση... Δεν λέω για τα πολιτικά πρόσωπα, λέω γενικώς υπάρχει... Για τα μη πολιτικά σας λέω τώρα, για τα φάρμακα μιλάω. Η μόνη απόφαση που υπάρχει μέχρι σήμερα δικαστηρίου είναι του εφετείου της Θεσσαλονίκης που ομοφόνος αθώωσε τον κύριο Φρουζή και 2 γιατρούς και το δικαστήριο επεφάνθηκε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Ο κύριος Χαρίτσης το είπε πρωί... το δικαστήριο. Το εφετείο Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η άποψή σας. Το πρωί ο κύριος Χαρίτσης. Δεν είναι άποψη. Κύριε Χατζή, μην μαλώσουμε στον αέρα. Ότι βγήκε απόφαση του εφετείου δεν είναι άποψη. Όχι για το εφετείο. Λέω ότι λέτε εσείς ότι... Άποψη είναι δική σας. Εντός για όπως θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ μίλησα για απόφαση δικαστηρίου. Ναι, χαμηλώστε το δοκιμασμένο. Αλλιώ δεν είμαι κουρασμένο. Θέλω να πω το εξή. Εγώ επίση και δεν θέλω παιχνίδια. Ακούστε λοιπόν. Γιατί έχω κουραστεί με αυτή την ιστορία. Ξαναλέω. Το εφετείο του Θεσσαλονίκη ομοφόνο απεμβάνθηκε. Τελεία. Για μια υπόθεση. Όταν έχουμε άλλη απόφαση δικαστική, να για μια υπόθεση, κύριε. Για μια. Δεν διερευνάτε από τις Αμερικανικές αρχές. Η υπόθεση Νοβάρτης. Τι μου λέτε τώρα. Νοβάρτης ήταν. Και για γιατρού. Δεν μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα. Γενικώ. Δεν τα πιάνανε γιατροί, τι μου λέτε τώρα. Δεν τα πολιτικά τώρα. Δεν τα πιάνανε γιατροί. Ό,τι γίνεται. Δεν τα πιάνανε οι γιατροί. Δεν γινόταν την προτιμότητα. Από Νοβάρτης μόνο. Από όλες τις εταιρείες πιάνω Βάρτης. Α, μπράβο. Ναι, τώρα το λέμε σωστά. Πιάνω Βάρτης. Παντού γινόταν το παιχνίδι. Ε? Τώρα το λέμε σωστά. Εντάξει, αλλά και ο Νοβάρτης. Ο λόγο που πήγε μόνο. Αυτοί ψάχνουν. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν ψάχνουν την ίξη εταιρεία. Ήταν γιατί θέλουν να σπηλώσουν εμά. Όχι. Μα δεν μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα, κύριε Λοβέρδο. Εάν του ενδιέφερε, κύριε Χατζή, το ελληνικό δημόσιο και τα χρήματα που χάθηκαν, θα είχαν ψάξει όλα αυτά τα χρόνια τους γιατρούς και τις καταγγελίες κυρίας Ράικου ότι βρέθηκε ο λογαριασμός με 28 εκατομμύρια που πήγαινε στους γιατρούς. Αλλά λέει, καμία έρευνα επί των γιατρών δεν άκουσα να έχει γίνει. Είπατε, λέει ο κύριος Χαρίτσης, το είχαμε το πρωί στο ραδιόφωνο τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και μας είπε, λέει, ο κύριος Γεωργιάδης, λέει, μας είπε ότι το FBI δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Θέλω ένα σχόλιο. Πάμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα προς το FBI είναι άλλη μια μεγάλη σπέκουλα του ΣΥΡΙΖΑ και ξέρετε άμα το συνεχίσει ο κύριος Τσίπρας είμαι βέβαιος θα υπάρξει και επίσημη παρέμβαση αμερικανικής κυβέρνησης γι' αυτό. Τι εννοείτε? Στο FBI όπως μας ενημέρωσε επισήμως η αμερικανική κυβέρνηση του πρεσβευτή της στην Ελλάδα δεν έχει καμία δικαιοδοσία να ψάξει κανέναν Έλληνα πολιτικό. Όχι, δεν λέω για τους πολιτικούς. Γενικά κανένα πολιτικό εκτός Αμερικής. Ναι. Γι' αυτό και στο φάκελο του FBI για την Νοβάρτης δεν υπάρχει κανένα στοιχείο κατά κανενός πολιτικού στην Ελλάδα. Μα, αυτό που υπάρχει στο μα φάκελο... δεν είπα για τους πολιτικούς εγώ. Σας ρωτάω γενικά για την έρευνα που κάνει. Δεν μιλάω για τους πολιτικούς. Πάμε πρώτα για τη σπέκουλα του κυρίου Χαρίτση και του ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα που το ξανά είπε χθες στη Βουλή. Μα δεν είπε για πολιτικούς. Η κυρία του Λουπάκη ως μη όφιλε έστειλε ένα χαρτί στο FBI και είπε «Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία που μου δίνετε για αυτά τα 7 πολιτικά πρόσωπα». Και το FBI της απήντησε «Για αυτά τα 7 πολιτικά πρόσωπα που με ρωτάτε, μάλιστα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία». Το ότι το FBI απήντησε με τα ονόματά μας
στο αίτημα της κυρίας Τουλουπάκη, το κραδένει ο ΣΥΡΙΖΑ 2 χρόνια ως τα δίθεν φοβερά στοιχεία του FBI κάτω των Ελλήνων πολιτικών. Ωραία. Μέσα στο φάκελο του FBI επί του κυρίου Χαρίτση δεν αναφέρεται κανένα όνομα κανενός Έλληνος πολιτικού. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μεγάλο θέμα, που είναι το μεταναστευτικό. Είχατε πει και εσείς, και σε μένα το είχατε πει και σε άλλους συναδέλφους, και όχι μόνο εσείς, ότι ερχόμενη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση αυτό το φαινόμενο θα το περιορίσει και θα δώσει απαντήσεις και λύσεις. Το είχατε πει. Βέβαια. Δεν το βλέπουμε όμως να συμβαίνει. Βλέπουμε να χειροτερεύει η κατάσταση στο Αιγαίο. Κάθε μέρα έχουμε από έναν δήμαρχο εδώ, ο οποίος βγαίνει, ο άνθρωπος, οι άνθρωποι αυτοί έχουν αγανακτήσει, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να φροντίσουν αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τις υποδομές, δεν υπάρχουν και τα χρήματα κακά τα ψέματα και βγαίνουν αγανακτισμένοι. Τι θέλετε να τους πείτε, όχι σε μένα, σε αυτούς τους ανθρώπους που, πιστέψαν αυτό που είπατε. Δέχομαι, κύριε Χατζή, ότι στο θέμα αυτό η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δυσκολίες. Είναι ένα πρόβλημα από τη φύση του δύσκολο. Πιστεύω ότι οι πρόσφατες αποφάσεις που λάβαμε στο Υπουργικό μας Συμβούλιο, εάν και εφόσον υλοποιηθούν με ταχύτητα, θα δώσουν μια διαχειριστική διέξοδο στο πρόβλημα. Δέχομαι όμως την κριτική σας που σε αυτό το τομέα, για να δείτε πόσο δίκαιος είμαι, είναι βάσιμο. Μάλιστα. Ούτε στις ροές έχει μπει φρέν. Δηλαδή, όχι, πέρα από τη διαχείριση στα νησιά, είναι και το θέμα των ροών. Το ροό, ναι, αυτό δεν. Οι ροές, κυρία Μπόλα, για να ελεγχθούν, θα πρέπει η πολιτική του ελληνικού κράτους να είναι αποτρεπτική. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουν αυτοί που έρχονται ότι αν πατήσουν το πόδι στην Ελλάδα, ναι, πολύ γρήγορα θα γυρίσουν πίσω από εκεί που ήρθαν. Και πάμε στον τομέα αυτό σας δεν τώρα το έχει κάνει η Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ναι. Και αυτό ενισχύει το ρεύμα. Σας είπα ότι εδώ πράγματι έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Όμως οι αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση, εφόσον υλοποιηθούν, εφόσον βάζετε και αυτό, εντάξει, βάζετε το διαζευτικό. Λοιπόν, τώρα, πάμε στα δικά σας. Εφόσον, ναι, εγώ άμα δεν τους δω να εφαρμόζετε. Εντάξει, εννοείται, ναι. Δεν είμαι εγώ υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Όχι. Όταν εφαρμόσω το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αυτά που αποφασίσαμε. Ναι, δεν το πολύ βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, εγώ πιστεύω και έχω εμπιστοσύνη θα το κάνουμε. Ναι, εντάξει. Ξεκαθαρίζω ότι η μεταφορά των 20.000 στην ενδοχώρα, ναι, σε ό,τι με αφορά, τη θεωρώ άπαξ και ως έκτακτο μέτρο αποσυμφορήσεως των νήσων. Και δεν μπορεί ποτέ και δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί. Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο ερώτημα. Επενδύσεις. Μας είχατε τάξει. Επενδύσεις θα έρθουν, θα επενδύσουν 4%. Βλέπουμε 2,5% στον προϋπολογισμό. 2,8. 2,8. Δεν βλέπουμε 4 που περιμέναμε. Εντάξει, δεν θα γίνουν 4 αυτόματα. Ναι, εντάξει, αυτό έτσι μα λέγατε. Δεν έχει ό,τι λέγατε, λέω. Δεν έλεγα αυτό. Όχι εσεί. Όχι, δεν έλεγα αυτό. Πρέπει να έχουμε 4. Μάλιστα. Το 4 δεν είναι ένα κουμπί που πατάει ο υπουργό στο γραφείο του. Όχι. Θέλει να χτίσει μια προσπάθεια για να γίνει. Έχετε κάποια όρημη επένδυση αυτή τη στιγμή, να μα πείτε. Όρημη, δηλαδή. Πολλέ όρημε. Μία, πέστε μου, μία-δύο ξέρω. Πολλέ όρημε. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρετε ότι έγινε ο διαγωνισμό το καζίνο στο ελληνικό. Δεν συζητάγαμε τις προηγουμένες κυβερνήσεις και όλα αναβαλόταν και αναβαλόταν και αναβαλόταν. Καλά, για να γίνει το καζίνο στο ελληνικό πρέπει να γίνει το ελληνικό πρώτα και μετά να χτίσει το καζίνο. Μα για να γίνει το ελληνικό πρώτα πρέπει πρώτα να γίνει το καζίνο. Κάνετε λάθος. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός το καζίνο και μετά να γίνει. Όχι, εννοώ για να χτιστεί, για να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει, όχι, κάνω λάθος. Προβλεπόμενο από τη σύμβαση που έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία Λάμδα, ναι, είναι ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο διαγωνισμός για το καζίνο, ναι, για εντάξει, να ξεκινήσει το έργο. Ναι. Άρα εμείς δεν λέμε λόγια του αέρα, αλλά παραδίδουμε. Πότε έγινε ο διαγωνισμός. Δεν θα γίνει, έγινε. Και ήρθαν δύο προτάσεις από δύο μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες, ναι, δεν, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία. Δεν σας μιλάω γι' αυτό. Ναι. Το ότι η εταιρεία Blackstone, που είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής ακινήτων στον κόσμο, ναι, ήρθε και αγόρασε 5 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ναι. Συνολική επένδυση 400 εκατομμύρια, δεν είναι, ναι, να γίνει, έγινε. Ναι. Έγινε. Είναι γεγονός. Μπάξει. Το ότι αυτή η εταιρεία έχει δώσει Πορτογαλία τα τελευταία 5 χρόνια 5 δισεκατομμύρια επενδύσεις, ναι, και στην Ελλάδα δεν ερχότανε και περίμενε να έρθει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη για να έρθει, είναι γεγονός. Δεν είναι κάτι που θα γίνει, μπάξει, έγινε. Τι ωραία έγινε δηλαδή. Άρα, ήρθε και αγόρασε τα ξενοδοχεία. Ναι. Τέλος πάντων, πείτε μου όμως τώρα, σας μπορεί, παρακαλώ, εσείς ποια όρημη έχετε άλλη επένδυση. Που, δηλαδή, μια δουλειά που θα γίνει να απασχοληθεί κόσμος, ας πούμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πρώτα απ' όλα, ήδη σας είπα δύο.
Σας ξέρετε ότι ανακοινώσαμε ότι εκκρίθη από το κεντρικό. Δεν είναι μακροπρόθεσμες, είναι πολύ άμεσες. Εξαιρετικά άμεσες. Το ελληνικό πότε θα γίνει, το ελληνικό ξεκινάει σε 3 μήνες από σήμερα. Ποιο το? Προσλήψει δηλαδή των εργατών το ελληνικό σε 3 μήνες. Σίγουρα. Η ανακαίνιση των ξενοδοχείων της Blackstone σε μερικούς μήνες, σε 6 max. Ναι. Ότι εγκρίναμε την επένδυση της Μύρου στην Ελούντα, 500 εκατομμύρια επένδυση, και πέρασε από το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης, δεν είναι θα γίνει, έγινε. Καταλάβατε. Ότι προχώρησε η Pfizer και ήδη ίδρυσε την εταιρεία και ξεκινάει τις προσλήψεις των μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη και το κέντρο Θεσσαλονίκη, δεν θα γίνει, έγινε. Μάλιστα. Λέω για τη Τηγανίτα που είπατε στην αρχή, κύριε Χατζή. Τι είπατε? Λέω για τη Τηγανίτα που είπατε στην αρχή. Επειδή σα αρέσουν οι Τηγανίτε, σα παρουσιάζουμε. Δεν μ' αρέσουν εμένα, δεν τι τρώω γιατί έχουν λάδια και κάνω δίαιτα. Και σα συμβουλεύω να κάνετε και εσεί γιατί. Είπατε για τα λάδια, συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το ξέχναγα. Τι? Η κυβέρνηση έχει μια τεράστια επιτυχία που έχει περάσει τα ψηλά. Κατόπιν αιτήματο του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη, κ. Βορύδη, δικού μου στον κύριο Γουίλμπουρ Ρος, όταν είχα στο γραφείο μου πρώτων 3 εβδομάδων και του Πρωθυπουργού, στον κύριο Γουίλμπουρ Ρος, όταν ήμασταν μετά στο Μέγαρο Μαξίμου, στις αμερικανικές κυρώσεις με τους δασμούς που βάλαν στις χώρες της Ευρώπης, εξαιρέσανε την ελληνική ελιά και το ελληνικό λάδι. Ναι. Το είχαμε πει ότι σημαίνει, κύριε Χατζή. Ναι, και ο πίνακας πίσω η ολογραφία είναι. Της κυβερνήσεως και της χώρας. Γιατί πια οι Έλληνες παραγωγοί έχουν τη συγκλονιστική ευκαιρία να διεισδύσουν στην αμερικάνικη αγορά. Γιατί by default, εξ ορισμού, το ελληνικό λάδι και η ελληνική ελιά θα είναι 25% φτηνότερα από τον Ιταλό και τον Ισπανό. Εντάξει, δεν τους συμπεριέλαβε το... στους δασμούς. Δεν τους συμπεριέλαβε στους δασμούς ο Τραμπ. Δικό μας αίτημα. Ωραία. Ναι, λοιπόν, δεν την περιέλαβε. Δεν τους συμπεριέλαβε. Τι σημαίνει αυτό, ξαναλέω. Σημαίνει ότι έχουν την ευκαιρία οι Έλληνες παραγωγοί να φτιάξουν καλά, καλές μπράντες και να μπουν στα αμερικάνικα σούπερ μάρκετ. Να καταστήσουν τις εξαγωγές τους, να βγάλουν λεφτά, να γίνουν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά να έρθετε και στο στούντιο μια μέρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο έτσι να γίνεται η δουλειά. Κάψτε και λίγο βενζίνη να έρθετε από εδώ. Ε? Και θα τουιτάρω και από το στούντιο. Ναι, θέλω να έρθετε εδώ, γιατί εδώ θα γίνει η συνέντευξη. Και να σας κάτσετε στις πολυθρόνες που θα έχουμε από την άλλη εβδομάδα για να γίνει η συνέντευξη κανονικά. Καλημέρα.